Πήγαινε μας τώρα ακρίβεια και market pass και όλα αυτά. Έλα τώρα γιατί έλα. Αυξήσεις έχουμε. Φορτώνουμε. Χαμός γίνεται. Την Παρασκευή έκανες χαμό. Ναι. Μεγάλη αναπαραγωγή στα social media παντού και σε όλες τις ιστοσελίδες. Και έκανες χαμό γιατί έχουμε πέσει αυτό που λέμε με τα μούτρα. Να σας δείχνουμε καθημερινά αυτά που εντοπίζουμε από το ρεπορτάζ για όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούν τους καταναλωτές πελατάκια. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό κάποια στιγμή, δεν κάνουμε διάγγελμα, αλλά να το εξηγηθούμε, αυτό που λέμε το εξηγηθούμε ρε παιδί μου, ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν είναι πελατάκια. Μας περνάνε πολλές φορές για πελατάκια με τις μειωμένες ποσότητες σε παλιές συσκευασίες, με τιμές που τις ανεβοκατεβάζουν κατά το δοκούν, με ελέγχους που γίνονται, δεν γίνονται. Μαθαίνω θα δώσουν και απαντήσεις αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Από εμάς άνοιξε εδώ η κουβέντα και φαίνεται ότι το Υπουργείο πρέπει να δώσει απαντήσεις και θα δώσει απαντήσεις στη συνέντευξη τύπου που θα γίνει την Τετάρτη. Ο κύριος Δραυτόπουλος που από προχθές, που από την περασμένη εβδομάδα μας τα λέει εδώ και μας φέρνει παραδείγματα για το τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, θα είναι και εκείνος στη σύσκεψη για να θέσει και εκείνος τις ερωτήσεις του. Θα είναι η πρώτη φορά που θα το δούμε αυτό. Γιατί δεν είχε συνεργασία τόσο καιρό λοιπόν, το Ινστιτούτο Καταναλωτών με το Υπουργείο. Έλα να το δούμε. Και όχι μόνο το Ινστιτούτο Καταναλωτών, γιατί από το Ινστιτούτο είναι ο Σύλλογος των Εργαζομένων της ΓΕΣΕ. Να. Έτσι. Γιατί έχουμε και τον κύριο Λεχουρίτη από το Ινστιτούτο Καταναλωτών, ο οποίος λέει δεν με έχουν καλέσει για να πάω. Εκεί έχουμε άλλα πράγματα τώρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Έρχονται οι εξής ανατιμήσεις. Παίρνουν 10% επάνω σοκολάτες, πατατάκια, αλλαντικά τυροκομικά, φρούτα και λαχανικά. Συγγνώμη που πήρα την πρωτοβουλία και πήγα κατευθείαν στην κάρτα σου, αλλά τι θέλω να επισημάνω πριν πεις και εσύ τα υπόλοιπα που έρχονται. Ότι εδώ, για παράδειγμα, στα πατατάκια, παιδιά, θα πάρουν 10% τα πατατάκια που ήδη έχουν μειώσει την ποσότητά τους. Προσέξτε τώρα. Για πόσο πελατάκια μας περνάνε, όπου τα πατατάκια ξεκίνησαν από μία τιμή που είχαν μέσα συγκεκριμένη ποσότητα. Μειώνουν την ποσότητα στα πατατάκια. Έτσι. Κάνουν αύξηση και σήμερα σε αυτή τη μειωμένη ποσότητα, δεν ξέρω αν θα τη μειώσουν κι άλλο, σε αυτή τη μειωμένη ποσότητα έρχονται να πάσουν συν 10%. Αυτό συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό το 10% είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Για σκέψου όλους τους προηγούμενους μήνες πόσες αυξήσεις έχουν πάρει οι ίδιες κατηγορίες. Με μείωση ποσότητας. Δηλαδή τώρα πλέον έχει ξεφύγει. Να το, απορριπαντικά. Στα απορριπαντικά τα οποία είναι και πάρα πολύ ακριβά, το ξέρουμε όλοι, οι αυξήσεις μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου θα έχουμε αυξήσεις μέχρι και 20% έως και 18% στα τυροκομικά. Επίσης που είναι πολύ ακριβά, 15% στο ψωμί, συγγνώμη, είχε 60 λεπτά το ψωμί, πήγαινε ευρώ. Έτσι. Δεν είναι απίστευτο. Έτσι. Και ως 11% στο ελαιόλαδο. Εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έτσι. Να σε ρωτήσω, αφού υποτίθεται ότι αυτές οι μέρες πέφτει το κόστος της ενέργειας. Όταν πέφτει το κόστος της ενέργειας, μειώνονται και τα μεταφορικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πάμε σε αυτές τις αυξήσεις και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ανεβάζουν τις τιμές. Ονειρεύεσαι ότι θα τις μειώσουν τώρα. Όχι, δεν ονειρεύομαι. Απλώς χρειάζεται ένα φρένο στο ότι, αδελφέ, έλα εδώ, πόσα χάλασε για ένα βενζίνη για να μεταφέρεις το ψωμάκι από εκεί, εκεί. Ποιος θα τον ελέγξει. Τέλος πάντων. Okay. Το ίδιο λέμε. Τέλος πάντων, να πούμε ότι ξεκινάει το Market Pass, να δώσει και αυτό μία ανάσα στους καταναλωτές. Η διάρκεια αυτό είναι από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούλιο. Οι αιτήσεις ξεκινούν από τις αρχές Φεβρουαρίου. Θεωρητικά θα είναι από 2 με 3 του μήνα, θα το δούμε. Μέχρι και τις 15 Μαρτίου θα κάνουν τις αιτήσεις. Προσοχή, δεν φαίνεται εδώ να παίρνει παράταση σε όσους θέλουν να κάνουν την αίτηση. Θα πρέπει αυστηρά μέχρι και τις 15 του μήνα. Οι τελευταίες πληρωμές θα γίνουν μέχρι και τις 20 του Μάρτη, για να δούμε τι άλλο έχουμε, θα κάνουν τις αιτήσεις στο vouchers.gov.gr ή στα ΚΕΠ με τους κωδικούς τους τάξης. Θα χρειαστείτε κωδικούς τάξης, ναι, το email, το τηλέφωνο και το IBAN. Οι δικαιούχοι φτάνουν το 8,4 εκατομμύρια, εξαιρούνται όμως εκείνοι που πληρώνουν φόρο πολυτελείας και όσοι είναι φιλοξενούμενοι στα νοικοκυριά. Θα αφορά σούπερ μάρκετ, παντοπολία, ζαχαροπλαστεία, φούρνους, λαϊκές κτλ. Και θα είναι από 22 ευρώ μέχρι και 100 το μήνα, από 132 μέχρι και 600 η εξαμηνιαία επιδότηση, δηλαδή στο σύνολο. Και προσοχή εδώ, αν κάποιος επιλέξει την πληρωμή μέσω του IBAN, χάνει το 20% της επιδότησης. Αν πάει να τα πάρει μετρητά δηλαδή. Αν επιλέξει. Αν τα βάλω στο λογαριασμό του. Αν τα βάλω στο λογαριασμό, χάνουμε το 20%. Μάλιστα.